Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 30 επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Τι είναι οι enablers, οι διευκολυντές των αρκησιστών. Στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast, στην πρώτη σεζόν, μιλήσαμε για τον αρκησισμό. Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει εκείνο το επεισόδιο, σας προτρέπω να το παρακολουθήσετε, επειδή περιέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες για τον ναρκισισμό. Εξηγεί τον ναρκισισμό ως στυλ προσωπικότητας, ως τύπο προσωπικότητας. Μιλάει για τους διάφορους τύπους ναρκισιστών και πώς οι ναρκισιστές κακοποιούν ψυχολογικά κυρίως τους άλλους ανθρώπους. Επίσης, το 14ο επεισόδιο αυτού του podcast, το οποίο επίσης ήταν στην πρώτη σεζόν, μιλήσαμε για τους ανθρώπους που έχουν τοξικότητα, αγένεια και δικαιωματισμό, οι οποίοι επίσης, όπως και οι είναι άνθρωποι οι οποίοι μολύνουν ψυχολογικά, έχουν τοξική επίδραση στη ζωή των συνανθρώπων τους και στους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζονται καθιονδήποτε τρόπο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με τη συμπεριφορά τους και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στηρίζουν τρόποντινά τους ναρκισιστές, τους αγενείς, τους τοξικούς, τους ανθρώπους με δικαιωματισμό. Δεν έχει σημασία πώς θα χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ότι είναι ναρκισιστής, έχει δηλαδή ναρκισιστικό τύπο προσωπικότητας, ότι είναι τοξικός, ότι είναι αγενής, ότι είναι αλαζόνας ή ότι έχει δικαιωματισμό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οποιαδήποτε σχέση με ένα τέτοιο πρόσωπο, είτε είναι φιλία, είτε είναι συνεργασία, είτε είναι ερωτική σχέση, είτε ακόμη και συγκινική σχέση, μπορεί να αποβεί επιζήμια για τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία με τρόπους που περιγράψαμε και στο 14ο επεισόδιο του podcast, το οποίο επίσης συστήνω, αν δεν το έχετε ήδη παρακολουθήσει, να το παρακολουθήσετε ή αν το παρακολουθήσατε και δεν το έχετε φρέσκο στο μυαλό σας, να του κάνετε μια επίσκεψη για επανάληψη. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι στα αγγλικά ονομάζονται enablers. Και έχω κάνει μια δική μου μετάφραση στα ελληνικά. Δεν είναι επίσημη μετάφραση, είναι η δικιά μου μετάφραση. Και τους έχω ονομάσει διευκολυντές. Η λέξη enabler, εάν μεταφραστεί κανονικά στην ελληνική γλώσσα, σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που σημαίνει ο όρος enabler στα αγγλικά. Η απευθεία μετάφραση της λέξη enabler από το λεξικό είναι ενεργοποιητή. Στην πραγματικότητα όμως, στην αγγλική βιβλιογραφία πάνω στα ζητήματα του ναρκισισμού και των εθισμών, θα μιλήσω στη συνέχεια γιατί έρχεται η λέξη enabler ή διευκολυντή από το χώρο των εθισμών και τη αντιμετώπιση των εθισμών. Η λέξη enabler λοιπόν στα αγγλικά σημαίνει κάποιο ο οποίο διευκολύνει τη συμπεριφορά ενός άλλου ανθρώπου. Δεν την ενεργοποιεί, τη διευκολύνει. Γι' αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο στα ελληνικά. Διευκολυντής. Αν το επιστημονικό consensus παγκοσμίω είναι να χρησιμοποιούνται τέτοιες λέξεις στην αγγλική γλώσσα από την οποία έχουν προκύψει, όπως τη λέξη που αναλύσαμε και τον όρο που αναλύσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, τον όρο gaslighting, γιατί ακριβώς στη μετάφραση χάνεται η ουσία της λέξης, όμως επειδή γνωρίζω ότι παρακολουθούν αυτά τα επεισόδια του podcast και άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την αγγλική γλώσσα, γι' αυτό το έχω μεταφράσει ως διευκολυντής. Ο όρος enabler, διευκολυντής, αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος συμπεριφέρεται επίμονα, δηλαδή συνεχόμενα, με διευκολυντικούς τρόπους, είτε δικαιολογώντας τον αρχισεστή για τις πράξεις του και τις αμέλειές του, είτε υποστηρίζοντας άμεσα ή έμμεσα τις μη συμπεριφορές του ναρκισιστή ή τις μη υγιείς τάσεις. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν αλκοολισμό, κατάχρηση ουσιών και κυρίως κακοποιητική συμπεριφορά. Εμείς σε αυτό το επεισόδιο σήμερα θα μιλήσουμε για τους διευκολυντές ως προς τους ναρκισιστές. Ο όρος όμως Enabler προήλθε από την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι λεγόμενοι AA, τα προγράμματα αυτοβοήθειας 12 βημάτων, τα οποία βοηθούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να απεξαρτηθούν από εθισμούς διαφόρων ειδών. Χρησιμοποιούμε όμως τον όρο «enabler» στο σημερινό επεισόδιο για να μιλήσουμε για το πώς κάποιος μπορεί να είναι διευκολυντής ενός ναρκισιστή. Δεν θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο για τους «enablers» των αλκοολικών ή των ανθρώπων που είναι εθισμένοι σε ουσίες ή σε στον τζόγο ή σε οτιδήποτε άλλο. Μπορεί όμως, όσα πούμε σήμερα για τους «enablers» των ναρκισιστών, να φανούν χρήσιμα σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται είτε σε σχέση συγγένειας, είτε σχέση συγκατοίκησης, είτε ερωτική σχέση με ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από θυσμούς και ίσως βρουν κάποια τέτοια σημάδια στη συμπεριφορά τους που μπορεί να σημαίνει ότι άθελά τους γίνονται διευκολυντές του εθισμού του συντρόφου τους, του παιδιού τους ή του ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται στη ζωή τους και έχει εθισμό. Οι μπορεί να έχουν διαφορετικού τύπου. Μπορεί να είναι μεγαλομανεί ναρκιστέ, κακοήθει ναρκιστέ, ευάλωτοι ή κρυφοναρκιστέ, κοινωτικοί ναρκιστέ ή ακόμη και καλοήθει ναρκιστέ, που είναι η κρυφοναρκισιστες κοινοτικοι ναρκισιστες η ακομη και καλοήθη που ειναι η μικροτερη περιπτωση να είναι κάποιο ναρκισιστής το να είναι καλοήθη. Αλλά όλοι αυτοί οι τύποι δεν θα μπορούσαν να δρούν, δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν αν δεν είχαν ανθρώπους στο περιβάλλον τους που να διευκολύνουν την αρχισιστική συμπεριφορά. Και σας παραπέμπω πάλι στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast για να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας γύρω από τους διάφορους τύπους ναρκισιστών και τις συμπεριφορές τους. Παρατηρείτε ότι σε όλα τα περιβάλλοντα των ναρκισιστών υπάρχουν διευκολυντές. Ότι στα περιβάλλοντα όλων των τύπων ναρκισιστών υπάρχουν διευκολυντές. Ο διευκολυντής, η Enabler, παίζει κέριο ρόλο ώστε ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνει να διευκολύνει τον αρκισιστή άνθρωπο να συνεχίζει να φέρεται κακοποιητικά και να προκαλεί ναρκισιστική κακοποίηση στους άλλους ανθρώπους. Όταν έχεις διευκόλυνση για να κάνεις μία συμπεριφορά η οποία είναι κακοποιητική, δεν έχεις κίνητρο για να σταματήσεις αυτή τη συμπεριφορά και συνεχίζεις να την κάνεις χωρίς συνέπειες. Το ρόλο του διευκολυντή ή enabler μπορεί να παίζουν οι γονείς των άλλα μέλη της οικογένειας, ένα ή μία σύντροφος ή άνθρωποι από το φιλικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο enabler, ο διευκολυντής, έχει συμπάθεια για το πρόσωπο που διευκολύνει και έχει και συναισθηματικό δεσμό με το πρόσωπο που διευκολύνει. Δηλαδή δεν θα συναντήσει εύκολα ανθρώπους να διευκολύνουν την αρκιστική συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου για τον οποίο δεν νοιάζονται και δεν έχουν κάποια σύνδεση μαζί του. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα άλλο είδος διευκολυντών, των κακοηθών διευκολυντών, αν θα μπορούσαμε να του ονομάσουμε έτσι, για του υπτάμενου πυθίκου των αρκισιστών, που εκεί ίσω μπορεί να μην έχουν και ιδιαίτερη συμπάθεια αυτοί οι κακοήθη διευκολυντέ για του ναρκιστέ που περιβάλλουν και που αφήνουν να του χρησιμοποιήσουν. Στο σημερινό επεισόδιο όμω, μιλάμε για του διευκολυντέ οι οποίοι είναι καλοήθη. Δεν το κάνουν επίτηδε και δεν αντιλαμβάνονται τι κάνουν. Ποια σημάδια μπορούμε να σημειώσουμε, τα οποία μπορεί να είναι ενδεικτικά για το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να λειτουργεί ως διευκολυντής. Το πρώτο και κυριότερο σημάδι είναι ότι ο διευκολυντής, ο enabler, αγνοεί την προβληματική συμπεριφορά. Η προβληματική συμπεριφορά συμβαίνει μπροστά στα μάτια του, αλλά αυτός ή αυτή υποσυνείδητα επιλέγει να αγνοήσει την προβληματική συμπεριφορά και προσποιείται πως όλα είναι καλά. Όλα καλά, θα σου πούν. Αυτή η αγνόηση της προβληματικής συμπεριφοράς είναι μια υποσυνείδητη διαδικασία. Δεν το κάνει συνειδητά ο διευκολυντής, ο Ενέπολερ. Δεν λέει τώρα εγώ θα αγνοήσω το γεγονός ότι ο αρχισιστής μπροστά μου συμπεριφέρεται με τοξικό τρόπο, με αγένεια, αλαζονία, δικαιωματισμό, έλλειψη συνέστηση σε άλλους ανθρώπους. Δεν το κάνει συνειδητά. Υποσυνείδητα επιλέγει να αγνοήσει αυτή τη συμπεριφορά. Και προχωράει παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο σημαντή τώρα ότι μπορεί κάποιο να είναι διευκολυντής. Ο Ενέιπολερ, ο διευκολυντής, ενοχοποιεί τις συνθήκες, τις καταστάσεις και άλλους ανθρώπους για τη συμπεριφορά του ναρκισιστή, αφαιρώντας έτσι την ευθύνη από το ίδιο το πρόσωπο για τις συμπεριφορές του. Ο Ενέιπολερ, ο διευκολυντής, θα πει «Δεν φταίει αυτός, δεν φταίει αυτή, είχε πολύ δύσκολη παιδική ηλικία» ή «Το παιδί μου είναι άτυχο, δεν καταφέρνει να στεριώσει σε καμιά δουλειά η σχέση επειδή είναι άτυχο το καημένο». Δηλαδή, ρίχνει το φταίξιμο στην τύχη ή ρίχνει το φταίξιμο σε μια κακή παιδική ηλικία ή τα βάζουν όλοι με την κόρη μου επειδή τις ζηλεύουν και δεν αντιλαμβάνεται και δεν παραδέχεται ότι για παράδειγμα η κόρη της μπορεί να είναι εναντιωματική. Άρα ο διευκολυντής δικαιολογεί τον ναρκισιστή και ενοχοποιεί τις συνθήκες, τις καταστάσεις και άλλους ανθρώπους για την ναρκισιστική κακοποιητική συμπεριφορά αυτού που διευκολύνει. Το τρίτο σημείο, είπαμε το πρώτο είναι ότι αγνοεί την αρκισιστική συμπεριφορά ο διευκολυντή, Το δεύτερο είναι ότι φεύγει την ενοχή από τον αρκισιστή και τη ρίχνει πάνω σε πρόσωπα συνθήκε και καταστάσεις. Το τρίτο σημάδι είναι ότι ο διευκολυντής λέει ψέματα στους άλλους και βρίσκει δικαιολογίες για να καλύψει την κακή συμπεριφορά ή την αμέλεια του αρκισιστή που διευκολύνει. Είπαμε ότι οι ναρκισιστές μπορεί να είναι κακοποιητικοί και μέσω συναισθηματικής παραμέλησης. Ένας ναρκισιστής σύντροφος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι κακοποιητικός, είτε άνδρας είτε γυναίκα, όταν επιμελημένα αμελεί να μοιράζεται τα βάρη της συζυγικής σχέσης, για παράδειγμα. Η αμελή και παραμελή τον, τη σύντροφο, δείχνοντας απάθεια ή επιλέγοντας να δώσει την ερωτική του ενέργεια σε άλλους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Ο διευκολυντής λέει ψέματα στους άλλους και βρίσκει δικαιολογίες για να καλύψει την κακή συμπεριφορά ή την αμέλεια του προσώπου που διευκολύνει. Στην ουσία αυτό που επιδιώκει ο διευκολυντής είναι να διατηρήσει τον έλεγχο πάνω στην κατάσταση και να μην έλθει το πρόσωπο που διευκολύνει σε δύσκολη θέση. Η πρώτη και κύρια έγνοια του enabler, του διευκολυντή, είναι να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του ναρκισιστή, ώστε ο ναρκισιστής να συνεχίσει να δρά ανενόχλητος όπως δρά. Όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί ένας διευκολυντής να είναι άθελα του διευκολυντής, χωρί να το αντιλαμβάνεται. Οπότε ο ίδιος δεν σκέφτεται τώρα θέλω να διευκολύνω τον αρκισιστή να μην έρθει σε δύσκολη θέση για να συνεχίσει να κακοποιεί τους άλλους. Δεν το σκέφτεται έτσι. Σκέφτεται ότι εγώ αγαπώ τόσο πολύ αυτό το πρόσωπο, ούτω ώστε θα λέω ψέματα και θα βρίσκω δικαιολογίε για να μην στενοχωρηθεί αυτό το πρόσωπο, να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση να έρθει αντιμέτωπο με τις συνέπειες των πράξεών του. Γι' αυτό πολύ συχνά οι enablers ή διευκολυντές είναι γονείς ναρκισιστικών ανθρώπων που μπορεί να είναι και ενήλικα ναρκισιστικά τέκνα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ανήλικα. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παγιωμένο ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ηλικιακά το στάδιο της εφηβείας, ο οποίος αν είναι γυναίκα δεν είναι 26 ετών και πάνω και αν είναι άνδρας δεν είναι 28 ετών και πάνω σε παιδιά και εφήβους μιλάμε για ναρκισιστικές συμπεριφορές οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και αναμενόμενες και δικαιολογημένες από το αναπτυξιακό του στάδιο και μιλάμε για ναρκισιστικό τύπο προσωπικότητας μετά την ηλικία των 26 για τις γυναίκες και μετά την ηλικία των 28 για τους άντρες που τότε τελειώνει η δομική ανάπτυξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Οπότε, εάν σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε κάποιος άνθρωπος να επιλέξει μεγαλώνοντας να υιοθετήσει έναν αρκιστικό στυλ προσωπικότητας κατά τη διάρκεια της διαπαιδαγώγησης των παιδιών εάν οι γονείς τους λένε ψέματα στους άλλους ανθρώπους και καλύπτουν τις όποιε ναρκισιστικές τους συμπεριφορές βάζουν έτσι το λιθαράκι τους ώστε το παιδί αυτό όταν ενηλικιωθεί ψυχοσυναισθηματικά να επιλέξει ίσως με μεγαλύτερη ευκολία έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα. Στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται ένας άνθρωπος ώστε να υιοθετήσει αυτό το στυλ προσωπικότητα. Άρα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα να κατανοήσουμε ο καθένας από εμάς εάν τυχόν δρούμε διευκολυντικά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια ηλικία στην οποία ακόμη αναπτύσσονται και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν θετική και δημιουργική ανατροφοδότηση για τη συμπεριφορά τους, δηλαδή να ως γονείς ή ως εκπαιδευτικοί ή ως μεγαλύτεροι μέλη της κοινωνίας να τους φέρουμε αντιμέτωπους με τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους και με την κακοποιητικότητα της συμπεριφοράς τους, αλλά ανταυτού επιλέγουμε να τους δικαιολογούμε και να λέμε ψέματα για αυτούς. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται υπόψη ένας μύθος, νομίζω είναι μύθος, δεν νομίζω είναι πραγματική ιστορία, που μας έλεγαν στο κατηχητικό όταν ήμουν μικρή. Λέει κάποιος νεαρός, φτωχός, πήγε και έκλεψε ένα αυγό από το κοτέτσι του γείτονα και το πήγε στη μάνα του. Η μάνα του αντί να του πει ότι δεν είναι σωστό να κλέβει, δεν είναι σωστό να μην σέβεσαι την περιουσία των άλλων ανθρώπων. Θα έπρεπε για παράδειγμα να ρωτήσει: Μπορώ να πάρω το αυγό και σου το δώσω να το πάρει. Του είπε: Μπράβο, γέ μου, τη γάνισε το αυγό και του δώσε να το φάει. Μεγαλώνοντα, ο γιο τη έκλεψε ένα ολόκληρο κοτόπουλο την επόμενη φορά το πήρε στη μάνα του, αυτή αντί να τον επιπλήξει και να του πει δεν είναι σωστό, είναι κλοπή να πάρει το κοτόπουλο του γείτονα, πάρ' το πίσω και ζήτα συγγνώμη, η μάνα του το, το, το μαγείρεψε και το φάγανε. Οπότε λέει στο τέλος α, ο άνθρωπος αυτός εξελίχθηκε σε έναν εγκληματία, δεν έμεινε στα αυγά και στα κοτόπουλα. Οπότε την τελευταία στιγμή προτού τον κρεμάσουν... Νομίζω πρόκειται για μύθο, δεν είναι πραγματική ιστορία. Το ρώτησαν αν θέλει να του εκπληρωθεί μια τελευταία χάρη. Και αυτό είπε: Θέλω να δω τη μητέρα μου. Και όταν πήγε η μητέρα του εκεί που ήταν έτοιμο μαζί με του Δημίου για να τον αποκεφαλίσουν, τη λέει: Έλα να σου πω κάτι στο αυτή. Και ο έσκυψε η γυναίκα και αυτός λέει της δάγκωσε το αυτί της και της το έκοψε και της είπε εσύ φταίς που όταν σούφερα το αυγό δεν μου θύμωσε, όταν σούφερα το κοτόπουλο δεν μου θύμωσε και τώρα βρίσκομαι σε αυτό το σημείο στο οποίο α, είμαι ένας εγκληματία που έχω δικαστεί και θα εκτελεστώ. Νομίζω είναι μύθος αυτή η ιστορία, ξαναλέω μας την έλεγα στο κατηχητικό σχολείο. Θεωρώ όμως ότι έχει μέσα α, σοφία η ιστορία αυτή, γιατί όντως εάν οι γονείς τρέχουμε να δικαιολογήσουμε όλες τις συμπεριφορές των παιδιών μας, ακόμη και αυτές οι οποίες είναι συμπεριφορές που δεν είναι σεβαστικές προς τους άλλους ανθρώπους. Και αν λέμε ψέματα και βρίσκουμε δικαιολογίες για τα παιδιά μας όταν συμπεριφέρονται με έναν τρόπο αγενή, με τοξικότητα και δικαιωματισμό προς άλλους ανθρώπους, τότε, κατά τη γνώμη μου, συμβάλλουμε αρνητικά στο να επιλέξουν μεγαλώνοντας έναν κακοποιητικό τρόπο λειτουργία και δράση σε έναν αρκεσιστικό στυλ προσωπικότητα. Δεν υιοθετώ την άποψη ότι ε, οι γονεί φέρουν όλη την ευθύνη για τι επιλογέ των ενηλίκων παιδιών. Θεωρώ όμω ότι οι γονεί παίζουμε επιδραστικό ρόλο πάνω στα παιδιά μα και ότι οφείλουμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς γύρω από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχοεκπαίδευση, με την ανθρώπινη προσωπικότητα, με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις, ζητήματα όπως αυτά που διαλεγόμαστε και εδώ στα επεισόδια στο podcast αλλά και στο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μου στο YouTube και ένας γονιός που είναι ψυχοεκπαιδευμένος, ενημερωμένος και ευαισθητοποιημένο για τέτοια ζητήματα μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο χρήσιμα για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών του ώστε αυτά να εξελιχθούν σε ενήλικες που αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους παρά να τους αφήνει ανεξέλεγχτους να λειτουργούν με κακοποιητικούς τρόπους και από πάνω να τους διευκολύνει κιόλα. Άρα είπαμε, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιο να λειτουργεί ως είναι με τον άγνο αγνοεί την προβληματική συμπεριφορά. Ο δεύτερο είναι με το να ενοχοποιεί συνθήκε, περιστάσει, άλλα πρόσωπα και να αθωώνει εντό αγωγικών τον Ο τρίτο είναι με το να λέει ψέματα άλλου και να βρίσκει δικαιολογίε για να καλύψει την αρχισιστική συμπεριφορά. Και το τέταρτο σημάδι ότι κάποιος μπορεί να είναι διευκολυντή είναι εάν φοβάται πολύ τι συγκρούσει. Οι διευκολυντέ φοβούνται τι συγκρούσει και γίνονται εξαιρετικοί στο να κρύβουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και να διατηρούν πάση θυσία μια ψευδή ειρήνη και ηρεμία. Αν βρίσκετε στον εαυτό σας ότι δεν αντέχετε την παραμικρή σύγκρουση, δηλαδή δεν μπορείτε να πείτε όχι γιατί μπορεί να στενοχωρήσετε κάποιον ή δεν μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας επειδή δεν θα είναι αυτή που θα ήθελε κάποιος να ακούσει και θα υπάρξει ένταση μεταξύ σας αν αποφεύγετε τις συγκρούσεις και έχετε σχέση με άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί με αναρκησιστικό τρόπο πολύ πιθανό να είστε διευκολυντής. Επίσης οι διευκολυντές δεν φοβούνται μόνο τη σύγκρουση αλλά φοβούνται και να μην χάσουν την εύνοια αυτού που διευκολύνουν και ίσως και τη σχέση μαζί του. Κατά βάθο γνωρίζουν οι διευκολυντέ ότι το πρόσωπο το οποίο διευκολύνουν δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ιδιαίτερα βαθιά συνδεσιμότητα. Επειδή συνδέονται στενά με το πρόσωπο αυτό και γνιάζονται για το πρόσωπο αυτό, αντιλαμβάνονται ότι το πρόσωπο αυτό είναι επιφανειακό και μπορεί εύκολα να κόψει σχέση μαζί τους, εάν δεν ικανοποιηθούν τα καπρίτσια του ή εάν α, δεχθεί οποιαδήποτε α, άρνηση ή οποιαδήποτε... Ε, αντίθετη άποψη από αυτή που θέλει να ακούσει. Οπότε οι διευκολυντέ φοβούμενοι μην χάσουν την έννοια αυτού που διευκολύνουν ή τη σχέση μαζί του, λειτουργούν με τρόπους διευκολυντικούς. Το έκτο σημάδι ότι μπορεί να είμαστε διευκολυντές ή κάποιο να είναι διευκολυντής είναι αν βάζουμε τις ανάγκες αυτού που διευκολύνουμε πάνω από τις δικές μας ανάγκες. Οι διευκολυντές λειτουργούν με τρόπους αυτοκαταστροφικούς θεωρούν ότι οι ανάγκες του ανθρώπου που διευκολύνουν είναι ανώτερες από τις δικές τους ανάγκες. Αξιολογούν τις ανάγκες αυτού που διευκολύνουν ως πιο σημαντικές από τις δικές τους. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι δεν είναι εγωισμός, δεν είναι εγωκεντρισμός και δεν είναι αρκισισμός ένας άνθρωπος να αξιολογεί τις δικές του ανάγκες ως προτεραιότητα. Αντιθέτως είναι ένας υπεύθυνο τρόπος ζωής. Γιατί αν αφήνουμε ακάλυπτες τις δικές μας ανάγκες, τότε δεν εξυπηρετούμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε το κοινωνικό σύνολο. Η πρώτη ε, υποχρέωση που έχει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει σε μια κοινωνία είναι να φροντίζει τις σωματικές, τις ψυχικές, τις πνευματικές του ανάγκες ούτω ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός. Εάν αμελούμε τις δικές μας ανάγκες τότε Είμαστε βλαβεροί και ως προς τον εαυτό μας, αλλά βλαβεροί και ως προς το κοινωνικό σύνολο. Γιατί σίγουρα είναι βλαβερό να διευκολύνουμε μια κακοποιητική συμπεριφορά. Το έβδομο σημάδι είναι η συνεξάρτηση. Εάν διαπιστωμένα κάποιος έχει συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, και συνεξαρτητικό στυλ δεσίματο. Έχουμε κάνει επεισόδιο στο podcast για τη συνεξάρτηση. Και να σα πω και ποιο επεισόδιο είναι. Είναι το έκτο επεισόδιο στην πρώτη σεζόν του podcast, το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Μπορείτε να α, το ψάξετε, να το ακούσετε ή να το ξαναακούσετε. Εάν διαπιστωμένα κάποιο έχει συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα και συνεξαρτητικό στυλ δεσίματο, είναι σίγουρα και διευκολυντή. Δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ συνεξαρτώμενοι, όλοι οι συνεξαρτώμενοι όμω είναι διευκολυντέ. Το ξαναλέω. Δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ συνεξαρτώμενοι. Μπορεί κάποιο να είναι διευκολυντή χωρί να είναι συνεξαρτώμενο, αλλά σίγουρα όλοι οι συνεξαρτώμενοι είναι διευκολυντέ. Αυτό ο όρο enabler, διευκολυντή, έχει πολλή αλληλεπικάλυψη με τον όρο συνεξαρτώμενο. Επίσης, ο όρος enabler διευκολυντής έχει αλληλεπικάλυψη όχι τόσο μεγάλη, έχει όμως αλληλεπικάλυψη με τον όρο υπτάμενος πίθηκος ή flying monkey που θα αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεν είναι όλοι οι διευκολυντές υπτάμενοι πίθηκοι, είναι όλοι οι υπτάμενοι πίθηκοι διευκολυντές. Άρα, ο όρος διευκολυντής, enabler, είναι ένας όρος ο οποίος μπορεί να εμπεριέχει μέσα είτε τη συνεξάρτηση, που είναι μια καλοήθης μορφή διευκόλυνσης ή διευκολυντικής συμπεριφοράς ή το να είναι κάποιος υπτάμενος πίθηκος που είναι μια κακοήθης πλευρά του να είναι διευκολυντής. Ξαναλέω, το μπέρδεμα συμβαίνει συνήθως ανάμεσα στη χρήση του όρου διευκολυντής και συνεξαρτόμενος. Όλοι οι συνεξαρτόμενοι είναι οι διευκολυντές, Όλοι οι πτάμενοι πίθηκοι είναι διευκολυντέ. Δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ οι πτάμενοι πίθηκοι. Δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ συνεξαρτούμενοι. Λοιπόν, πώ θα μπορούσε κάποιο να πάψει να είναι enabler, να πάψει να είναι διευκολυντή. Μόνο ενας καλοήθη άνθρωπο, όταν αντιληφθεί πως είναι διευκολυντή, μπορεί να αντιληφθεί τη σκοπιμότητα και την ανάγκη να αλλάξει αλλά και να το επιτύχει. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι διευκολυντές οι ήδη έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι υπτάμενοι πίθηκοι και έτσι δεν έχουν καμία βούληση, κίνητρο ή επιθυμία για αλλαγή. Εδώ επίσης θα πω ότι δεν είναι όλοι υπτάμενοι πτάμενοι πίθηκοι αλλά περισσότερα για τους υπτάμενους πίθηκους στο επόμενο επεισόδιο, έτσι για να κρατάμε και λίγη αγωνία. Εδώ θα έπρεπε να είχα έναν μου να λέει τομ, 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 που να υποδηλεί την αγωνία. Αλλά θα έχετε προσέξει ότι τα επεισόδια του podcast είναι χωρί μουσική. Είναι άμουσα, όπω ίσω άμουση είμαι κι εγώ. Λοιπόν, ε, εάν ένα άνθρωπο είναι διευκολυντή και είναι καλοήθη, εάν αντιληφθεί πω είναι διευκολυντή, μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό πράγμα είναι να αλλάξει και να πάψει να είναι διευκολυντής. Πάμε τώρα να δώσουμε έξι τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και να πάψει να είναι διευκολυντής. Έξι τρόπους αντίστοιχους των έξι σημαδιών που α, αναλύσαμε προηγουμένως για το πώς μπορείς να καταλάβεις αν τυχόν είσαι διευκολυντής. Είπαμε ότι το πρώτο σημάδι είναι ο διευκολυντής αγνοεί την προβληματική συμπεριφορά. Λοιπόν εφόσον έχεις αντιληφθεί ή σου έχει επισημανθεί πως αυτόματα αγνοείς την κακοποιητική ή ναρκισιστική συμπεριφορά, την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο και θα το παρατηρήσεις, μην εμπιστευτείς την κρίση σου. Ψάξε να μιλήσεις για αυτό το θέμα σε κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης. Ιδανικά έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή αν δεν έχεις πρόσβαση σε ειδικό ψυχικής υγείας κάποιο πρόσωπο που γνωρίζεις ότι έχει υψηλή αντίληψη και ευθυκρισία. Υψηλή αντίληψη σημαίνει ότι είναι ένας ευφύης άνθρωπος ο οποίος έχει καλλιεργημένη τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Κάναμε επεισόδιο στην πρώτη σεζόν του podcast για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Και ευθυκρισία σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι δίκαιο στις κρίσεις του. Δεν παίρνει το μέρος άλλων ανθρώπων εάν έχουν άδικο. Έχει ευθυκρισία. Αυτό το να το αναφέρει σε έναν ειδικό ψυχική υγεία ή σε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνη που να έχει υψηλή αντίληψη και ευθυκρισία, θα σε βοηθήσει να μην αγνοήσει μια προβληματική συμπεριφορά, εφόσον δεν θα τη γνωρίζει πλέον μόνο εσύ, αλλά και το πρόσωπο στο οποίο το εμπιστεύτηκε και ρώτησε τη γνώμη του. Στην ουσία, όταν είσαι διευκολυντή, επιδεικνύεις υποσυνείδητα, μια τρόπον τύφλωση στις κακοποιητικές συμπεριφορές του ναρκισιστή που διευκολύνεις. Κι έτσι χρειάζεται να αμφισβητήσεις την κρίση σου, προκειμένου να μπορέσεις να δεις καθαρά τι συμβαίνει. Οπωσδήποτε το να εμπιστευτείς σε κάποιον εξειδικευμένο ειδικό ψυχικής υγείας είναι πιο ασφαλής επιλογή. Όταν λέω τύφλωση, δεν το εννοώ με την έννοια της αναπηρίας όρασης. Το βάζω σε εισαγωγικά και έχω πάρει την ιδέα για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο από τον όρο betrayal blindness που σημαίνει τύφλωση της προδοσίας. Ένα συνεξαρτόμενο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση με έναν αρκισιστή υποσυνείδητα επιλέγει να μην βλέπει την προδοσία που του κάνει ο Και αυτό ονομάζεται στα αγγλικά betrayal blindness τυφλομάρα όσον αφορά στην προδοσία. Και πρόκειται για έναν υποσυνείδητο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα που χρησιμοποιούν οι συνεξαρτώμενοι προκειμένου να μην έρθουν να αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα ότι τον αρχισιστικό πρόσωπο τους προδίδει. Έναν παρόμοιο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα χρησιμοποιούν και οι διευκολυντέ, οι οποίοι αυτόματα υποσυνείδητα αγνοούν την κακοποιητική συμπεριφορά του, του ναρκισιστή που Οπότε, εάν το ξέρει ότι λειτουργεί ω διευκολυντή, την επόμενη φορά που θα συμβεί μια κακοποιητική συμπεριφορά μπροστά στα μάτια σου ή μια συμπεριφορά για την οποία παλαιότερα θα έβρισκε δικαιολογίε ή θα αγνοούσε, μην εμπιστευτεί την κρίση σου και μίλησε γι' αυτό καλύτερα ιδανικά με κάποιον ειδικό ή αν δεν υπάρχει ο ειδικός, όπως είπα και προηγουμένω, με ένα πρόσωπο εμπιστοσύνη, με ψηλή ευφυΐα συναισθηματική και αντίληψη και ευθυκρισία για να μην κινδυνεύσεις να συνεχίσεις να το αγνοείς. Λοιπόν, είπαμε το δεύτερο στοιχείο ή χαρακτηριστικό των διευκολυντών είναι ότι ενοχοποιούνται συνθήκε στις καταστάσεις ή άλλους ανθρώπους και βγάζουν το θύμα Αθώ. Κάθε φορά που σου έρχεται αυτόματα, το, η λέξη αυτόματα έχει σημασία γιατί η υποσυνείδητη λειτουργία γίνεται πολύ γρήγορα χωρίς να συνειδητοποιεί ο εγκέφαλος τι πραγματικά γίνεται. Δηλαδή μέσα σε κλάσμα του δεύτερου λέπτου το υποσυνείδητο κομμάτι του εγκεφάλου δίνει εντολή στο διευκολυντή να αναλάβει δράση ώστε να ρίξει την ευθύνη πάνω σε άλλα πρόσωπα και να ξεπλύνει ουσιαστικά τον αρκισιστή από το φτεξιμό του. Κάθε φορά που σου έρχεται αυτόματα να φταίξεις άλλα πρόσωπα ή καταστάσεις για τη συμπεριφορά του αρκισιστή που διευκολύνει, κάνε μία παύση και ρώτησε τον εαυτό σου μερικές σκληρές ερωτήσεις, όπως Και άλλοι άνθρωποι είχαν δύσκολα παιδικά χρόνια, γιατί δεν συμπεριφέρονται έτσι» ή είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει πάει να εργαστεί σε 15 διαφορετικές δουλειέ και στους 15 χώρους να έβρισκε τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Είναι δυνατόν. Ποιο είναι ο κοινό παρονομαστή τη συμπεριφορά του προσώπου αυτού σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Μήπω το πρόσωπο αυτό έχει δράσει με παρόμοιο τρόπο και χωρίς να υπάρχει αυτό το στοιχείο πρόσωπο ή κατάσταση που ρίχνω εγώ την ευθύνη. Για παράδειγμα, ένας διευκολυντής γονιός μπορεί να πει ότι ο γιος μου έχει παρασυρθεί από το φίλο του τον Κωστάκη και επειδή έκανε παρέα με τον Κωστάκη, γι' αυτό έχει λειτουργήσει με έναν κακοποιητικό τρόπο. Μήπως όμως ο γιος σου και όταν δεν έκανε παρέα με τον Κωστάκη, πάλι λειτουργήσε με παρόμοιο τρόπο σε άλλα περιστατικά ή σε άλλε περιπτώσει. πρώτου γνωρίσει τον κωστάκι. Χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις σκληρές ερωτήσεις στον εαυτό μας. Πάλι η συζήτηση με έναν ειδικό ψυχική υγείας που να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένο πάνω σε θέματα της ψυχικής κακοποίησης μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο να διαλευκανθούν πιθανά αίτια για συμπεριφορέ. Κάποιε φορέ οι άνθρωποι απλώ επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, τον τεμπέλικο. Δεν θέλουν να προσπαθούν. Δεν του φταίνει απαραίτητο οι άλλοι γι' αυτό. Αυτό αναφέρεται στους διευκολυντές που θεωρούν ότι τα πρόσωπα που διευκολύνουν, τα κακομήρικα, έχουν κάποιο λόγο, τους έχουν κάνει κάτι, φταίνε οι άλλοι για αυτό που κάνουν. Όχι. Κάποιες φορές οι άνθρωποι απλώς επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, τον τεμπέλικο. Δεν θέλουν να προσπαθούν. Δεν τους φταίνε οι άλλοι όταν αυτοί είναι ψυχικά, συναισθηματικά και ηθικά τεμπέλιδες. Οι ίδιοι φταίνε. Πάμε τώρα στο τρίτο στοιχείο που είναι ότι ο διευκολυντής λέει ψέματα στους άλλους και βρίσκει δικαιολογίες για να καλύψει τη συμπεριφορά του ναρκισιστή. Σταμάτα να λες ψέματα για να καλύψεις κακές συμπεριφορές. Μην πεις ψέματα. Πες, δεν γνωρίζω. Μην απαντήσεις αν δεν θες να απαντήσεις, αλλά μην πεις ψέματα για να καλύψεις τον άνθρωπο που διευκολύνεις. Θέλεις τα αλήθεια να λες ψέματα? Σου αρέσει να λες ψέματα? Αυτό είναι ο χαρακτήρα σου να λε ψέματα. Αυτή είναι η προσωπικότητά σου να λε ψέματα. Αυτό είσαι. Εάν αυτό είσαι, τότε ίσω δεν είσαι απλό διευκολυντή. Είσαι ένα επιθάμενο πυθικό και δεν έχει σωτηρία. Και στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για του επιθάμενου πηθήκου. Αν όμω εσύ ο ίδιο δεν είσαι ναυτιστή και δεν είσαι παλιόπαιδο, και α μου επιτραπεί ο όρο, δεν είσαι κολόπεδο, τότε για, γιατί λες ψέματα να καλύψει αυτόν τον παλιό χαρακτήρα. Γιατί. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι οι φοβούνται τις συγκρούσεις και κρύβουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Είναι όντως μεγάλος ο φόβος της απόρριψης, της εγκατάληψης και της μοναξιάς. Θέλεις όμως να ζεις έτσι τη ζωή σου. Διευκολύνοντας απαράδεκτες ή και παράνομες συμπεριφορές προκειμένου να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Θε να ζει τη ζωή σου μέσα στο φόβο. Ο φόβο επηρεάζει τη ζωή μα μόνο αν τον αφήσουμε να παρισφρήσει. Υπάρχει πάντα η επιλογή να δείξουμε γενναιότητα και να πράξουμε το ορθό, ακόμη και αν φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό. Πάντα ένας εξειδικευμένος ειδικός ψυχικής υγείας και η ψυχοεκπαίδευση μπορούν να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τους φόβους μας και να αλλάξουμε την αφήγηση στο μυαλό μας. Και οπωσδήποτε αναφέρομαι στο πέμπτο σημείο που οι διευκολυντές φοβούνται ότι θα χάσουν την εύνη αυτού που διευκολύνουν ίσως και τη σχέση μαζί του εάν πάψουν να το διευκολύνουν. Άρα, εάν καταβάλουμε συνειδητή προσπάθεια για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να ενδυναμωθούμε ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά, τότε μπορεί να αλλάξουμε την αφήγηση στο μυαλό μας και να μην είναι πλέον για μας το τέλος του κόσμου αν πάψει ο ναρκισιστής να βρίσκεται στη ζωή μας. Να μην είναι το τέλος του κόσμου αν είμαστε, για παράδειγμα, μόνοι μας χωρίς κακή παρέα. Δηλαδή, αν η επιλογή είναι να καλύπτεις τα ίχνη του ναρκισιστή. Να δικαιολογεί τον ναρκισιστή, να λε ψέματα για τον ναρκισιστή προκειμένου να τον έχει στη ζωή σου. Δηλαδή, εσύ ο ίδιο να γίνεσαι ένα άνθρωπο ο οποίο να χάνει το δική του προσωπικότητα και το δικό του χαρακτήρα και να γίνεται ένα με τον ναρκισιστή που δευκολύνει. Και η άλλη επιλογή, η εναλλακτική, είναι να είσαι μόνο σου χωρί ένα κακοποιητικό στοιχείο. Και η αφήγηση σου είναι πω δεν μπορώ να είμαι μόνο μου, δεν αντέχω τη μοναξιά, δεν μπορώ χωρί για παράδειγμα. Η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξει αυτή την αφήγηση που έχει στο μυαλό σου, ότι είσαι καλύτερα με ένα τέρι και ό,τι είδου τέρι να είναι. Σα λέω εντύπωση, ω ψυχολόγο, ω ειδικό ψυχική υγεία, που έχω ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια με τα θύματα τη ναρκιστική κακοποίηση, ότι η ψυχική και συναισθηματική ζημιά που βιώνουν τα θύματα της ναρκισιστικής κακοποίησης είναι απείρως σοβαρότερη από τη ζημιά που ίσως πάθει κάποιος αν μείνει μόνος του για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να δημιουργήσει μια υγιή σχέση και όχι μια κακοποιητική σχέση με έναν αρκησιστή. Γιατί χρειάζεται αυτό να το τονίσουμε ότι ο αρκησιστής κακοποιεί και το διευκολυντή του. Δεν κακοποιεί μόνο τα άλλα θύματα του. Για παράδειγμα, οι γονεί ναρκιστικών ενηλίκων παιδιών που διευκολύνουν τα ενήλικα παιδιά τους για να συνεχίσουν να είναι ναρκισιστές, στην ουσία και ήδη δεν έχουν ένα επίπεδο υγιού σχέσης με εκείνα τα παιδιά τους. Εκτός και αν είναι και οι δύο ναρκισιστές, Είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση ένα enabler, ένα διευκολυντή, να είναι υπτάμενο πίθηκο και να είναι και εκείνο ναρτιστη. Οπότε είναι ο ένα κακοποιεί τον άλλον. Αλλά σίγουρα εάν είσαι ένα καλοήθη άνθρωπο, ο οποίο λόγω συνεξάρτηση παίρνει το ρόλο του enabler, το ρόλο του διευκολυντή του ναρτιστη, δεν θα βγει αλόβητο από την αρκισιστική κακοποίηση που ούτως ή άλλως κάνει σε άλλους ο ναρκισιστής. Έστω και αν εσένα σε έχει στα μαλακά επειδή το διευκολύνεις, πάλι επηρεάζεσαι από την τοξικότητα που εκπέμπει ως ναρκισιστής. Πάμε τώρα στο σημείο εκείνο όπου οι διευκολυντές βάζουν τις ανάγκες αυτών που διευκολύνουν πάνω από τις δικές τους. Εάν βάζεις τις ανάγκες αυτού που διευκολύνεις πάνω από τις δικές σου, τότε θα υποφέρεις με πολλούς τρόπους τη ζωή σου. και εσύ και άλλοι αθώοι άνθρωποι που επηρεάζονται από τις πράξεις του ναρκισιστή. Έχεις πρωτίστως ευθύνη, έχουμε ο καθένας από εμά πρωτίστως ευθύνη, να προφυλάττουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας και τους αδύναμους, όχι τους κακοποίητες. Δεν έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε τους κακοποίητες δικαιούσε και εσύ να ζει και να καλύπτονται οι ανάγκε σου, το ίδιο δικαιούνται και όλοι οι άνθρωποι. Είναι ντροπή να διευκολύνουμε κάποιον να κακοποιεί άλλου ανθρώπου. Ξέρω ότι κάνω επίκληση στο συνέστημα αυτή τη στιγμή, που λέω είναι ντροπή να διευκολύνουμε κάποιον να κακοποιεί άλλου ανθρώπου και να λέω ότι γινόμαστε συνένοχοι. Το ξέρω ότι ακούγεται ω επίκληση στο συνέστημα ή σαν επίκληση στο συνέστημα. Όμω βγάζω εκεί έξω αυτή τη σκέψη η οποία μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με φιλότιμο και με συνείδηση, ανθρώπους με ενσυναίσθηση, με γνωστική και συναισθηματική ενσυναίσθηση, να ιεραρχήσουν σωστά ποιες ανάγκες ικανοποιούν. Ένας ψυχολόγος δεν χρησιμοποιεί συνήθω τον όρο «είναι ντροπή». Γινόμαστε συνένοχοι. Το κάνω όμως, βγαίνω από το αφήγημα του πώς μιλάει ένας ψυχολόγος, γιατί πραγματικά είμαι πολύ ανήσυχη και πολύ προβληματισμένη και πολύ στενοχωρημένη... για το γεγονός ότι τόσοι κακοποιητικοί άνθρωποι... τόσοι άνθρωποι με αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας... όχι μόνο δρούν ανενόχλητοι στην κοινωνία μας... αλλά έχουν και κάποιους καλοήθιους ανθρώπους... οι οποίοι χωρίς να το αντιλαμβάνονται τους διευκολύνουν. Και αυτό με τρομάζει και αυτό με ανησυχεί... γιατί όλη αυτή η ενέργεια των καλοηθών ανθρώπων... που καταλήγουν να είναι διευκολυντές, αντί να στοχεύσει στην καλυτέρευση του κόσμου, άθελα τους συμβάλλει στη χειροτέρευση του κόσμου μας. Και στη χειροτέρευση της ζωής μεγάλου μέρους των συνανθρώπων μας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να αρχίσετε στην εποχή μας. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων έχουν ερκησιστικό στυλ προσωπικότητα, αλλά περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους, εικάζεται από τους ειδικού ψυχικής υγείας, είναι καλοήθεις άνθρωποι, οι οποίοι υποφέρουν από τις κακοποιητικές συμπεριφορές των ανθρώπων με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Είναι κατά τη περισσότερη οι άνθρωποι που είναι θύματα των ναρκισιστών από τους ίδιους τους αρχισιστές. Οπότε είναι κρίμα να μην αποκτήσουμε αυτή την κοινωνική ευαισθησία και την κοινωνική επαγρύπνηση ώστε να προστατεύουμε τα μέλη μας από την αδιόρατη ψυχολογική αρχισιστική κακοποίηση. Ένας διευκολυντής κατά τη γνώμη μου, ως κοινωνικός επιστήμονας και ως άνθρωπος, καθίσταται συνυπεύθυνος με τον κακοποιητή που διευκολύνει. Δεν είναι σίγουρο πως αν ο κακοποιητής πάψει να διευκολύνεται από τον διευκολυντή, θα αλλάξει χαρακτήρα και θα γίνει καλός άνθρωπος. Το πιο πιθανό να ψάξει άλλους τρόπους για να κακοποιεί και να απομίζει συναισθηματικά τους άλλους. Όσο πιο δύσκολο του το κάνουμε όμω, με το να μην το διευκολύνουμε, τόσο περισσότερο προστατεύουμε την κοινωνία από τον ναρκισιστή... και αδύναμους ανθρώπους ή παιδιά από τον ναρκισιστή. Δηλαδή όλη αυτή την ενέργεια την οποία βάζουμε... για να προστατεύσουμε τον κακοποιητή... να τη βάλουμε για να προστατεύσουμε τους αδυνάμους και τα θύματα του κακοποιητή. Ας πάψουμε να τροφοδοτούμε τους ναρκισιστές στη ζωή μας. Οι διευκολυντές, άθελά τους δίνουν ναρκισιστική τροφοδοσία σε τοξικούς, κακοποιητικούς, ναρκισιστές, ανθρώπους με δικαιωματισμό. Είναι ο εύκολος δρόμος να είναι κάποιος διευκολυντής. Όμως υπάρχει μία φράση την οποία χρησιμοποιώ και στα βίντεο στο YouTube, ότι τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Είναι δύσκολο δηλαδή να μάθεις να λες όχι και να αφήνεις τους ανθρώπους να απολαμβάνουν τις συνέπειες των πράξεων τους... Είναι δύσκολο να ορθώσει ανάστημα και να δώσει αντικειμενική ανατροφοδότηση σε έναν κακοποιητή που βρίσκεται στο περιβάλλον σου. Είναι δύσκολο να σταματήσει να θέλεις συνεχώ να ευχαριστεί του άλλου. Όταν όμω το επιτύχει, κατακλείζεσαι από μια πρωτόγονη αίσθηση ελευθερίας και ηρεμία. Είναι καταπληκτική η αίσθηση αυτή. Όταν πάψεις να γίνεσαι άθελά σου υποχείριο κακοποιητικών ανθρώπων και άθελά σου να διευκολύνει την κακοποιητική δράση τους. Η πραγματική ηρεμία και η πραγματική ελευθερία βρίσκεται μακριά από την τοξικότητα, όχι μακριά από τις συγκρούσεις. Ναι, θα έρθεις σε σύγκρουση με τον κακόβουλο και ιδιότροπο άνθρωπο που τόσο καιρό και διευκολύνεις. Ναι, θα νιώσει άσχημα. Θα νιώσεις όμως άσχημα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να βάλεις επιτυχημένα το όριο. Μετά όμως, όταν καταφέρει να βάλει επιτυχημένα το όριο, θα σταματήσει και να συγκρούεσαι και να φοβάσαι και να είσαι υποχείριο του ανθρώπου που ουσιαστικά διευκολύνει να κοκοπεί άλλου. Αλλά όπω είπαμε προλίγου και εσένα, κλείνοντα, θέλω να πω ότι ο enabler ή διευκολυντή είναι ένα εξαιρετικά στιγματισμένο όρο και συχνά οι άνθρωποι κρίνονται για αυτέ τι συμπεριφορέ παρόλο. Που αρκετοί άνθρωποι που γίνονται διευκολυντέ γίνονται από καλοήθεια χωρί να το συνειδητοποιούν. Πολύ συχνά το κίνητρο του είναι να βοηθήσουν και να στηρίξουν ένα πρόσωπο που αγαπούν και όχι να είναι συνένοχοι σε τυχόν κακοποιητικέ πράξει του. Είναι δυνατόν να ελέγξει ένα καλοήθη διευκολυντή η διευκολυντική συμπεριφορά του, όταν αναγνωρίσει πω το πρόβλημα υπάρχει, όταν βάλει όρια και αναζητήσει και λάβει επαγγελματική βοήθεια από ειδικό ψυχική υγεία που να είναι ενημερωμένο στα ζητήματα τη ναρκιστική κακοποίηση. Εάν το θελήσει, ένας καλοήθη διευκολυντή μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχουν υγιεί τρόποι για να στηρίξει τους ανθρώπου που αγαπά, χωρί να του διευκολύνει να έχουν κακοποιητική συμπεριφορά και να παραμελεί τον εαυτό του. Όπω είπαμε και προηγουμένω όμω, δεν είναι όλοι οι διευκολυντέ καλοήθη πρόσωπα. Υπάρχει μια κατηγορία κακοηθών διευκολυντών, οι λεγόμενοι υπτάμενοι πίθηκοι, flying monkeys των ναρκιστών, οι οποίοι μπορεί να είναι εξίσου βλαβεροί για ένα θύμα ναρκιστική κακοποίηση, όσο είναι και οι ναρκιστέ. Και επίση μπορεί να είναι και ήδη οι ίδιοι υπτάμενοι πίθηκοι ναρκιστέ. Περισσότερα όμω, όπω σα έχω πει και προηγουμένω, για του υπτάμενου πίθηκου, το ρόλο του και πώ μπορούμε να του αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, στο επόμενο επεισόδιο του podcast. Σα φίλο, γεια!